σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σώσον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε παρολώσα τα πλημμελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Έχετε τις ευχές της Εκκλησίας μας και του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας κυρίου Αλεξάνδρου για τη νέα χρονιά να είναι καλή, ευλογημένη. Η ευλογία και η χάρη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί μας σε όλους και στις οικογένειές μας. Σήμερα είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί μπορέσαμε με τη συμβολή της Δημοτικής Αρχής να ανοίξουμε τα νέα γραφεία του Σωματείου εδώ στη Δημοτική Αγορά της πόλης. Είναι ένας χώρος που τον είχαμε πραγματικά ανάγκη. Θα βοηθήσει να γίνει πιο λειτουργικό το Σωματείο μας και θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη μας να επικοινωνούν, να έρχονται σε επαφή και να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις και τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που μας παραχώρησε αυτό το χώρο. Θεωρούμε σημαντική την απόφαση αυτή και την εκτιμάμε ιδιαίτερα σαν συνταξιούχοι. Τα θέματα επίσης που θα σας απασχολήσω για λίγο είναι το ότι έκανε το Σωματείο στα σοβαρά προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους στην καθημερινή τους ζωή. Όπως τη σύνταξη, το φάρμακο, τα προβλήματα με το κλείσιμο του ΕΟΠΗ, τις περικοπές του ΕΤΑΚ, την ανεργία των παιδιών μας, τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, τα χιλιάδες νοικέτα των συναδέλφων επαγγελματιών που βλέπουν τον κόπο μια ζωή να πηγαίνει χαμένος. Τα χαράσια και τόσα άλλα που βιώνουμε καθημερινά στη ζωή μας. Ο ρόλος του Σωματείου σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα. Δεν μπορεί να λύσει προβλήματα του Σωματείου, μόνο να τα βάζει μπροστά και να ο κόσμος να το στηρίζει. Να, είναι να βρίσκεται δίπλα στο συνταξιούχο, να συμπαρίσταται, να τον στηρίζει συνεχώς και να αγωνίζεται δίπλα. Αυτός είναι ο ουσιαστικός ρόλος ύπαρξης του Σωματείου μας. Να στηρίζει τα μέλη του και το αντίστοιχο να στηρίζεται από αυτά. Αν το Σωματείο είναι θεατής στα γεγονότα και τα παρακολουθεί παθητικά, χωρίς να παρεμβαίνει, χωρίς να προσπαθεί για το καλύτερο, η ίδια η ζωή θα το βάζει στο περιθώριο. Όπως παραδείγματος χάρη και έγινε με τα κοινωνικά σωματεία της Κορίνθου, του Πύργου, του Ναφλίου και του Άργους, που δεν εκπροσωπούν πλέον τους συνταξιούχους αυτών των νομών. Η αδιαφορία των διοικησών τους τα οδήγησε στο κλείσιμο. Σήμερα μόνο με το δικό μας παρόν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα περισσώσουμε αυτά που έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια με τον κόπο μας. Και ποια είναι αυτά? Αυτά τα τρία ζητήματα είναι η σύνταξη του νοσοκομείου και το φάρμακο. Σε αυτά τα τρία ζητήματα οι συνταξιούχοι δεν κάνουν επίσης ούτε ένα βήμα. Αυτά, το νοσοκομείο, τη σύνταξη και το φάρμακο. Αγαπητοί μας καλεσμένοι, φίλες και φίλοι του Σωματείου, ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας που εργαζόμενοι γυναίκες και άντρες με τους αγώνες τους κατέκτησαν την κοινωνική ασφάλιση. Σήμερα όλα αυτά κρεμίζονται από την πολιτική των μνημονίων. Πρέπει να αγωνιστούμε και είναι χρέος μας να παραδώσουμε στους νέους όλα αυτά που έχουν κερδιθεί. Και ό,τι ακόμα έχει μείνει από αυτά, ό,τι έχει μείνει πρέπει να το παραδώσουμε στους νέους. Μετά από τον οριμαντό και την επίθεση που έχουν δεχτεί τα τελευταία χρόνια, τις συντάξεις πληρώσαμε 35 και 40 χρόνια με δουλειά. Γι' αυτό δεν τις χάνουμε σε κανέναν. Το ίδιο και την περίφραξη και τις τόσες κρατήσεις που μας έχουν κάνει τόσα χρόνια.